Ολοκληρώνονται σήμερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις για μαθητές πρωτοβαθμίας και δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωση Αποβλήτων. Για να κρατάμε την πόλη μας πιο καθαρή. Έτσι, για να είναι πιο όμορφη για όλες τις ομάδες. Και όταν ερχόμαστε στα μηχανήματα εδώ, έχουμε και όφελος. Οι δράσεις που διοργάνωσε η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Φόδος Απελευονίσου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ξεκίνησαν την Τετάρτη και αγκαλιάστηκαν από τα μικρά παιδιά. Έχουμε τοποθετήσει 7 στην Καλαμάτα. Αυτοί μπορούν να διαχειρίζονται μέχρι 1 τόνο ανακυκλώσιμα υλικά το καθένα την ημέρα. Οπότε αυτό σημαίνει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος αλλά και οικονομικό για το Δήμο Καλαμάτας, καθώς δεν χρειάζεται να καταβάλει χρήματα για τη διαχείρισή τους. Στην Καλαμάτα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία του Δήμου με τον ΦΟΔΣΑ ένα δίκτυο 7 συνολικά πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η πιλωτική δράση ανακύκλωσης βιοαποβλήτων με τη διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινούν από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν γίνεται σταθερά στο Δήμο Καλαμάτας τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον δεκαετία. Και έτσι έχουμε πετύχει στην Καλαμάτα να ανακυκλώνει το 50% των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακυκλώνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όμως πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Για να πάμε ακόμα καλύτερα, πραγματοποιούμε δράσεις και ενημερώσεις στα σχολεία. Παράλληλα, υλοποιούμε και το πρόγραμμα για τους καφέ κάδους σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και πάλι, το οποίο και αυτό αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι, την λειτουργία του. Έχουμε ήδη διανύμει τους οικιακούς κάδους κομποστοποίησης. Και απλά πρέπει να λύσουμε κάποια τυπικά θέματα με το απορριμματοφόρο και το προσωπικό που θα κάνει την αποκομιδή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας.